γυναίκα, πώς θα κλείνει. Όχι, ρωτάνε γιατί εγώ ένας λόγος που το γιόρτασα είναι τα 40 μου χρόνια. Αλλιώς δεν θα το έκανα. Τι αλλάζει σε μια γυναίκα όταν κλείνει τα 40. Τι να σου πω, εγώ το πρωί ξύπνησα 8 παρατέταρτο με ένα χτυποκάρδι σαν κάτι να συμβαίνει. Δεν γίνεται και τίποτα. 40-40. Θα έρθουν στο πάρτι σου ο Γρηγόρης, θα έρθει ο κύριος Σταρόβα. Ο Γρηγόρης είναι άρρωστος με 39 πυρετό. Και ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Είναι άρρωστος. Είναι τα 40 και όμως το γιορτάζει με ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Το και όμως δεν κατάλαβα. Σας φαίνεται μεγάλο το 40. Θεωρώ ότι είναι μία από τις ωραιότερες περιόδους. Θεωρώ ότι ξεκινάει μία καταπληκτική φάση ζωής για τη Μαρία. Μ' αρέσει που το χαίρεται και το διασκεδάζει, μ' αρέσει που το γιορτάζει, όχι το 40, γενικά όλα αυτά που τη συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη ζωή της. Μου ήρθε μήνυμα από το γραφείο τύπου το Αντένα. Όντως λέει ο Αρναούτογλου ήταν άρρωστος με πυρετό και ο Σαράβας στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτάω εγώ το γραφείο τύπου το Αντένα. Και γιατί στο ραδιόφωνο πάει ο Αρναούτογλου κάθε μέρα με πυρετό και θα πάει στο πάρτι. Όχι, λείπει δύο μέρες. Λείπει δύο μέρες. Μόνος του και άλλοι. Το κάνει οργανωμένα. Τι κοστάκι ο Αρναούτογλου. Έπεσε. Και εσύ πήσε με εκείνον τον. Με τον Παναγιώτη. Μαζί. Ο Σαράβας. Τι πάρα. Λοιπόν, Γρηγόρη, σε βρήσαμε. Το παίρνουμε πίσω τώρα, άκυρο.